Στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού του συστήματος των δημοτικών ποδηλάτων Καβάλας και με αφορμή ερωτήσεις πολιτών, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καβάλας, Δημοσθένης Τουρκίδης, ενημερώνει ότι η νέα διοίκηση με την ανάληψη των καθηκόντων της προέβη στην αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος των ποδηλάτων, συνομιλώντας έτσι με χρήστες και δυνητικούς χρήστες του συστήματος, καθώς και μελετώντας τα στοιχεία από άλλες πόλεις που λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για τον επανασχεδιασμό και την εκ νέου προώθηση του συστήματος. Η βασική αλλαγή που πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα είναι η δημιουργία μιας παράλιας ποδηλατικής ζώνης που θα ξεκινά από το χώρο του Τελωνίου Καβάλας και θα καταλήγει στην Καλαμίτσα, μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων. Σκοπός της μετακίνησης είναι η τόνωση του αισθήματος ασφάλειας για τους δυνητικούς χρήστες του συστήματος, μεταφέροντας σταθμούς από το κέντρο στην παραλία, όπου μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί το πλάτος των πεζοδρομίων του παραλιακού μετόπου και το πάρκο του Φαλήρου. Και συζητώντας και ψάχνοντας έτσι σαν μια άτυπη, αν θέλετε, δημοσκόπηση. Είδαμε ότι υπάρχει κόσμος που ασχολείται και του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και θα ήθελε να το δει μπροστά του. Με βάση αυτό είπαμε, ωραία, ας δούμε λοιπόν, έχουμε 50 ποδήλατα, έστω και κουσουρεμένα εκείνη την εποχή ήταν κάποια χαλασμένα, κάποιες αποθήκες, κάποια εδώ, κάποια εκεί. Ας τα βάλουμε σε μια διαδικασία να τα ξανασυστήσουμε στον κόσμο, να τα φτιάξουμε εκεί που μπορεί να γίνει πραγματικά ποδήλατο, μήπως και το σύστημα ξυπνήσει. Με βάση αυτό, προχωρώντας, μιλώντας με τον χορηγό, μιλώντας και με την εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά, του συστήσαμε πρώτον να ξεκινήσουν μια καμπάνια επαναπρόθεσης. Δεύτερον, οι ίδιοι μας είπαν και αναλάβανε να φτιάξουν όλα τα ποδήλατα, να τα συντηρήσουν και να είναι πανέτοιμα να εμφανιστούν. Μέσα στην καμπάνια προώθησης θα έχει και ο Δήμος τη δυνατότητα να προμηθεύσει σε κοινά στόχους κάποιες κάρτες, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να ξαναδημιουργήσουμε μία θέληση για ποδήλατο και σε σημεία που θα μπορούσε πραγματικά να γίνει ποδήλατο. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν έχει κάποιο νόημα να βάλεις ποδήλατα στις υψηλές συνοικίες της Καβάλας, διότι τα συγκεκριμένα ποδήλατα δεν είναι και για αυτή τη δυνατότητα, δεν θα μπορούσαν να ανεβούν τέτοιες ανηφόρες. Άρα λοιπόν και με βάση αυτό καταλήγουμε σε μία παραλιακή σχεδίαση. Ένα στόχο να αναπτύξουμε το παραλιακό μας μέτωπο, που είναι ούτως ή άλλως μία στόχευση κεντρική της διοίκησης. Να αναπτύξουμε το παραλιακό μας μέτωπο και σε αυτόν τον τομέα. Με βάση αυτό κάνουμε δύο μικρές αλλαγές, ουσιαστικές όμως νομίζω, να κουνήσουμε τους δύο σταθμούς, τον έναν από τον καπνεργάτη και τον δεύτερον που βρίσκεται στο διοικητήριο, και να τους πάμε προς Ραψάνη και Καλαμίτσα. Τα ακριβή σημεία τα ψάχνουμε ακόμα, αλλά η Καλαμίτσα θα μπορούσε να είναι κάπου στην πίσω μεριά, στην αρχή της, κοντά στο Λούσι, λίγο παραλία, λίγο Λούσι, λίγο ταξιδιώτες ξένοι που ίσως έχουν άλλη αντίληψη και θα μπορούσαν να πάρουν ένα ποδήλατο να μπουν στο κέντρο. Η Ραψάνη για να έχει κάτι εκεί ενδιάμεσα, που εκεί στο Βύρονα θα μπορούσαμε να έχουμε ανθρώπους που θέλουν στο Βύρονα να κάνουν δουλειές και να αφήσουν το ποδήλατο και να το πάρουν από εκεί. Και βεβαίως στους δύο κεντρικούς στο κέντρο, στο Τελωνίο, που και εκεί έχουμε τους τουρίστες που πιθανότατα θα θέλαν να πάρουν ένα ποδήλατο να κάνουν μια γύρα στην πόλη την ώρα που είναι το κρουαζιερόπλοιο σταματημένο. Και βέβαια στην πλατεία, που επίσης είναι πάρα πολύ κέντρο. Μια τέτοια σχεδίαση έχουμε στο μυαλό μας. Η τεχνική υπηρεσία, όπου να είναι, θα μετακινήσει τις βάσεις και προχωράμε σε αυτό. Και βλέπουμε και κάνουμε. Η τελική πρόταση μετακατάστασης προβλέπει οι σταθμοί Τελωνίου και Κεντρικής Πλατείας παραμένουν ως έχουν. Ο σταθμός του Διοικητηρίου επί της Ερυθρού Σταυρού μετακινείται στην περιοχή της Ραψάνης. Ο σταθμός της Πλατείας Καπνεργάτη μετακινείται στην περιοχή της Καλαμίτσας. Αλλαγές πρόκειται να γίνουν και στην τιμολόγηση της υπηρεσίας, στα σημεία προμήθειας των καρτών, αλλά και στους τρόπους προώθησης του συστήματος, για τα οποία θα υπάρξει σύντομα εκτενής ενημέρωση, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Δημοσθένη Τουρκίδη.